Έλα, Θανάση Πουλάκη μου, μία ώρα. Σε περιμένω. Τι χάθηκε, GPS δεν έχεις. Πού είσαι. Μπράβο, δίπλα είσαι. Ναι, άντε γεια. Τι έπαθες, Πουλάκη μου, γιατί αναστενάζεις. Τι έπαθα, ρε γιαγιά, με αυτό το λάλα που κάλεσε, δεν ξέρω τι να το ρωτήσω. Μη στεναχωριέσαι, ρε, έχεις εμένα, ρε, δεν. Μόνο να προσέξεις. Αυτός είναι πονηρή αλεπού. Αντί να δώσει συνέντευξη, θα σου πάρει συνέντευξη. Μην γίνομαι ρεζίλη. Ναι, σωθήκαμε. Ρε, εγώ σου έγραψα όλες τις ερωτήσεις. Τα πάντα, να τις, εδώ είναι. Να τα μάθεις απ' έξω, να μην λες δικά σου. Καλά, καλά, εντάξει. Διάβασα όλα του τα βιβλία, όλες τις συνεντεύξεις που έχει πάρει και έχουμε τις ερωτήσεις. Θα τις μάθω τις ερωτήσεις, μην ανησυχείς. Έχει πάρει συνεντεύξεις, 600 συνεντεύξεις έχει πάρει από όλους. Μέριλιν Μονρόε, Χιροχίτο, Κουνγκ Φου, Τσακ Νόρις. Τους πάντες, μόνο από μένα δεν πήρε. Εσένα θα γράψει κατευθείαν τη βιογραφία σου. Σου κάνει βιβλίο. Βέβαια θα μου γράψει βιβλίο. Έγραψε για τον Γιώργο τον Δαλάρα, έγραψε τον Καζαντζίδη. Τώρα η σειρά μου είναι. Ναι, και μετά θα σου κάνει την αυτοπροσωπογραφία σου. Θα σε ζωγραφίσει. Όχι, Παναγία μου. Αυτό ολοτέρα τα ζωγραφίζει. Ένα μάτι εδώ, ένα αυτί εκεί, αλλού το φρύδι. Χάθηκε, βρε, να πούμε. Μια ωραία θάλασσα ήρεμη με τη βαρκούλα. Ένα ηλιοβασίλεμα. Ένα λουλούδι. Ο Βαν Γκόγκ άσχημη πορεία είχε. Το βρήκα, θα κάνει μία είσοδο τρομακτική. Θα βάλω τραγούδι στο jukebox, θα παίξει ζαμπέτα. Θα τραγουδάει ο ζαμπέτας. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση. Θα ανοίξει την πόρτα, θα μπει ο Λάλας και θα πει εδώ είμαι. Καλό. Πολύ αστείο. Βράδυ που θα κάνεις και κριτική. Σήκω πήγαινε να τη δεις να ετοιμαστείς, θα έρθει. Το κουδούνι ήρθε. Περιμένω courier. Ξέρω εγώ ποιος είναι, θα ανοίξω εγώ. Τράβα μέσα. Ετοιμάσου. Ανοιχτά είμαστε. Open. Θανάση Πουλάκη μου, ήρθες. Γεια σας, γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλώς όρισες. Να είστε καλά, να είστε καλά. Είπε ο Λάμπης ότι... Τι είναι αυτό. Πλακατζής μου είπε ο Λάμπης ότι είσαι. Έπεσε από τον μπάνιο το πλακάκι. Ναι. Και να δεις πώς θα το φτιάξουμε. Δες πώς θα το κάνεις. Ωραία, ωραία. Στο φτιάξω εγώ, μην ανησυχείτε. Το φτιάξεις. Α, είμαι της πλάκας. Μπράβο. Πολύ. Μπράβο. Μην ανησυχείτε καθόλου. Φεύγοντας, θα σας το δώσω. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Να είστε καλά. Να θα πάμε καλά. Και στο μπάνιο, αν έχει πέσει και τίποτα άλλο, να το κολλήσει. Ό,τι θέλετε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά, Πουλάκη μου. Εγώ... Χαίρομαι και πολύ για την εκπομπή αυτή. Ναι. Θέλω να σε κουουουτσάρω λίγο τώρα, να χαλαρώσεις. Σε βλέπω λίγο αγχωμένο. Να προσέχεις. Να είσαι χαλαρός, να είσαι ο εαυτός σου. Δεν χρειάζεται αυτό να λες αλήθεια. Εντάξει. Όλα θα πάνε καλά. Ξέρεις εσύ, έτσι. Εντάξει, ξέρω εγώ τώρα. Είναι, δεν ξέρεις, γιατί εσύ συνήθως παίρνεις συνεντεύξεις. Δεν δίνεις. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μου φαντάζομαι ότι θα με βοηθήσει ο εγγονός. Πού βρε αυτό, βρε. Αχαίρετο. Δεν ξέρει. Δεν ποιος? Ξέρει. Δεν. Ο εγγονός μου. Και πώς θα το κάνουμε. Θα βοηθάω. Εγώ είμαι στο control room, στο master. Αρχισυντάκτης. Αρχισυντάκτρια. Και σκηνοθέτης. Καλά, κάποιος πρέπει να κάνει και σκηνοθεσία. Ναι. Ποιο να εμπιστευτεί σήμερα. Ναι, τι ναι, να ποιο, κάνεις. Ποιο. Και μην αγχώνεσαι, ό,τι και να πεις, εγώ θα τα φτιάξω στο μοντάζ. Edit κάνω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και ανοησίες να πεις και κούκλος θα βγεις. Εγώ τις ανοησίες τις κάνω φαίνονται όμορφες. Έχω αγωνία να το δω. Ναι, πάμε όμως, γιατί ο άλλος... Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει. Να πάρω και το κουτί μου. Α, το αμερικάνικο κόλπο. Α, μπράβο. Αμερικάνικο, ξέρεις εσύ. Κοίταξε. Μην το... Ωραία. Και χειροκροτήματα όταν χρειάζεται όλα καλά. Μπαίνει στην ώρα του ή όποτε θέλει αυτό. Εγώ βρεθώ. Α, εντάξει, εντάξει. Τι εντάξει. Είναι αυτά που λέει. Εντάξει. Ιεροκλή, άιντε έλα. Ήρθε ο Γιάννης. Ο Θανάσης. Ο Θανάσης. Κούριερ. Όχι, ο Θανάσης ο Λάλας για την εκπομπή. Ποιος? Ο Λάλας ο Θανάσης. Θέλουμε γέλια. Καταλάβες, έτσι δουλεύει. Άιντε βρε ανοητή, έλα. Ήρθε ο Θανάσης ο Λάλας από το Courier. Το κοινό αντιδρά. Πού στο καφεδάκι σου, εντάξει. Στην υγειά σας. Μετά θα μου πεις η Γιούλη. Και στο τσαρδάκι σου. Και στο τσαρδάκι σου. Έρχεσαι μόνο για να πεις το καφεδάκι σου. Πίνε. Μοτέρ. 4, 3, 2, 1.
Άξιον εστί. Ωραία πλάνα μου κάνω. Είσαι σήμερα κοντά μας ο Θανάσης Λάλλας. Σου λέω πω είσαι μια χαρά, είσαι οργανωμένος, είσαι ήρθε οργανωμένα. Όχι, εσύ έκανες πρώτη φορά αυτό το κόλπο με τα γυαλιά που είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έφτασε στο σημείο, ξέρεις, να βλέπουν τα γυαλιά και να νομίζουν ότι τα γυαλιά με ρωτούσαν. Χωρίς τα γυαλιά. Δηλαδή, αφήσει τα γυαλιά και να ρωτάνε μόνο να φύγω εγώ. Μου λέγανε όλοι τα γυαλιά σας. Δεν σε ενδιαφέρει τι έλεγα τα γυαλιά σας. Οι απαντήσεις θα είναι δηλαδή ίδιες. Με γυαλιά ή χωρίς γυαλιά, ναι, είναι ίδιες. Ναι, αυτό με ενδιαφέρει, γι' αυτό ήθελα να ξεκινήσω. Ναι, ναι, όχι, όχι. Μπορεί να ξεκινήσεις ήσυχος. Ναι, καταλαβαίνεις βέβαια την αμηχανία μου που είσαι εδώ, γιατί συνήθως εσύ παίρνεις συνεντεύξεις όλη τη ζωή. Εγώ δεν παίρνω συνεντεύξεις. Οπότε η πρώτη ερώτηση αναγκαστικά είναι ότι αν ήσουν εγώ, τι θα σε ρωτούσες. Να ξεκινήσουμε έτσι. Βέβαια. Εσύ είσαι ο Λάλλας δηλαδή. Ναι. Είσαι ο Λάλλας. Εγώ είμαι ο Λάλλας και εσύ είσαι ο Ηρακλής. Και πώς είναι έτσι. Τα βάσανα. Για πες. Πιστεύω ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο μια στιγμή, μια απόφαση, ναι. Να δεις τον εαυτό σου διαφορετικό. Και... τον είδες διαφορετικό. Τώρα κάνεις και εμένα ταυτόχρονα και απαντάς. Ταυτόχρονα. Ωραία. Ένα φίλο. Βρεθήκαμε στην Βενετία και ήταν ο Άγιος Γεώργιος. Ήταν ανοιχτή, μπήκαμε μέσα και αρχίσαμε, ήξερα απ' έξω όλα τα λόγια, όλη τη λειτουργία. Εκείνη τη στιγμή έρχεται και ο παπάς, ο οποίος ήταν Πολωνός, αλλά μιλούσε ελληνικά. Τη λειτουργία μάλλον την έκανε στα ελληνικά. Εντάξει, ορθόδοξος. Του λέει, παππούλη, λέει, να κάνουμε μια λειτουργία, τέσσερα άτομα είμαστε, αρχίζει ο παππούλης να λέει τι... Λέει. Ο Βασίλης έλεγε του ψάλτη. Κάποια στιγμή αρχίζει και λέει και του παππούλη. Βγαίνει ο παππούλης στο ιερό και του λέει αυτά είναι δικά μου. Μην τα μισώνει. Ωραία. Αυτά είναι δικά μου. Ας ξεκινήσουμε. Κανονικά. Καθόλου δεν είναι δυσκολο, αλλά είσαι δημοσιογράφος. Δεν ξέρω στι ξεκίνησε, θα μας τα πεις εσύ. Εκδότης, συγγραφέας, ζωγράφος και 50 ιδιότητες. Ναι. Δεν είναι 50 ιδιότητες. Είναι μία ιδιότητα όλα αυτά. Δηλαδή, είτε έκανα τα κακά παιδιά, είτε έκανα με το Λάμπη, είτε έκανα την ιστορία με τις συνεντεύξεις, είτε έβγαζα περιοδικά κτλ. Ήταν μια κεντρική ιδέα. Κάτι ήθελα να πω, κάτι θέλαμε να πούμε. Γιατί ποτέ δεν είμαι εγώ. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που κάνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά τελικά, για μένα προσωπικά, όλο αυτό είναι το ίδιο. Ένα πράγμα. Και η ζωγραφική ακόμα. Όλα, όλα. Είναι ένα εργαλείο, κάθε φορά ένα διαφορετικό εργαλείο για να πεις αυτό που έχεις μέσα στο μυαλό σου. Ναι. Και όταν ξεκίνησες και είπες τώρα θα ζωγραφίσω, τι είχες δει, τον Πικάσο, τον Νταλή, τον Εικονόπουλο. Τίποτα. Εγώ πάντα, όταν ήμουνα, έτσι, είχα πάντα αυτό τώρα που μου έδωσε το πλακάκι η γιαγιά. Εντάξει, πάντα άρχισα και έκανα, ενώ μιλούσαμε στις σκέψεις, ζωγράφισα διάφορα πράγματα. Τότε δεν με απασχολούσε αυτό. Το έκανα γιατί δεν υπήρχε καμία οικογενειακή, ας πούμε, ένα μονοπάτι οικογενειακό να πεις θα πάω στη ζωγραφική, ας πούμε. Αν έλεγα στον πατέρα μου, στη μάνα που πήγαινε θα ζωγραφίσω, θα τρελαινόντουσαν οι άνθρωποι, ας πούμε. Αλλά εγώ από μικρό παιδί έκανα αυτό το πράγμα. Με αυτόν τον τρόπο συγκεντρωνόμουν. Δηλαδή, μπορώ να σου μιλάω τώρα όλες και να συγκεντρωνόμουν έτσι. Ας πούμε, όλες τις συνεντεύξεις μου που έχω κάνει με διάφορους ανθρώπους έχουν σχεδιάκι, ας πούμε. Βλέπεις, τάκ, τάκ. Και κάνω αυτό το πράγμα και ενώ μιλάμε ταυτόχρονα. Γιατί από όλα αυτά που έχεις κάνει στη ζωή σου θα ήθελες να σε θυμούνται, ή το επίγραμμα, όλοι δεν σκεφτόμαστε ότι κάποια στιγμή. Θα αποδημήσουμε Εσχύλιο και κάτι πρέπει να γραφτεί σε αυτή την πλάκα. Ο Εσχύλιος, για παράδειγμα, έγραψε αυτά τα αριστούργηματα μεγάλος ποιητής. Αυτό που προτίμησε να πει είναι ότι εγώ πολέμησα στο μαραθώνα για την πατρίδα μου. Φτάνει, μην κάνεις τον έξυπνο, θα σκοτωθείς. Ήρεμα. Εντάξει, ο Πυθικότης είπε κάτι άλλο, βέβαια, σε τραγούδι. Ξέρεις, μου είχε πει μια φοβερή φράση ο Πυθικότης. Γρηγόρη, λέω. Να σου πω, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα γύρω μας, γιατί πάει ο κόσμος. Τι σου είπε. Και γυρίζει και μου λέει, μωρέ Κυριακή βγαίνει λέει, τώρα η εφημερίδα σου. Ας τους άνθρωπους, μην τις βάλουμε στη στεναχώρια, μωρά. Όχι, λέω, πες, δεν θα το βάλω στη συνέντευξη, λέω, πες. Τι είναι αυτό που κάνει τον κόσμο να πηγαίνει το κακό στο χειρότερο. Πρέπει να κάνουμε καινούργια εισαγωγή πόνου, φίλε. Τέλειωσαν τα αποθέματα πόνου. Γρηγόρης Πυθικότης. Νομίζω ότι τον Κοστούρισα πρέπει να το ρώτησες ποια είναι η διαφορά του καλλιτέχνη από τον πολιτικό. Ναι. Γιατί ο Κοστούρισα βασανιζόταν με αυτό πάρα πολύ. Γενικά. Έχω την εντύπωση ότι ο Κοστούρισα ήταν ένας από τις περιπτώσεις στην καλλιτεχνική ζωή της Ευρώπης, τον πολιτισμό της Ευρώπης, που αναδείχθηκε πάρα πολύ εξαιτίας της πολιτικής κατάστασης στη Ιουγκοσλαβία, της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Ήταν όμως και μεγάλος σκηνοθέτης. Πολύ μεγάλος σκηνοθέτης, αλλά δεν φτάνει. Τεράστια μορφή. Δεν φτάνει σε μεγάλος.
Απαιτείται μια συγκυρία. Απαιτείται δηλαδή μια συνωμοσία συνολική για να μπορέσει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ μεγάλοι και δεν θα τους μάθουμε ποτέ. Ο ίδιος γιατί ξέφυγε, λες τόσο πολύ, ότι είναι πολιτική η λόγη, ότι ήταν η θυματολογία. Ήτανε μέσα στο θέμα. Ήτανε μέσα στο θέμα, ήταν σε μια στιγμή, ας πούμε, που θα μπορούσε αυτό το οποίο έκανε να πάρει μια δημοσιότητα, δηλαδή να πάρει μια ένταση στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα το ίδιο που είχε στο μυαλό του το είχε κάνει πριν από 10 χρόνια, πριν από 15 χρόνια, ίσως να μην είχε γίνει αυτό που ήταν ο Κουστούριτσα. Βέβαια, πίσω από τον Κουστούριτσα υπήρχε ο Κοβάσεβιτς, ο οποίος ήταν τεράστιος συγγραφέας θεατρικός και ταυτόχρονα έγραφε τα αρχικά σενάρια. Είχε και αυτός την ανάγκη να είναι γύρω-γύρω Μπρέγκοβιτς κτλ. Όλη μια παρέα που ήταν πάρα πολύ δυνατή σε όλα τα επίπεδα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι τα πάντα έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα του ανθρώπου και όχι με το ταλέντο του. Αυτό το λέω από την αρχή για να μην κουραζόμαστε, για να μην φοβάσαι εάν έχεις ταλέντο ή όχι συνεντεύξεις. Ο χαρακτήρας είναι αυτός που κάνει. Εσύ τι χαρακτήρας είσαι? Πιστεύω ότι είμαι πολύ ανοιχτός. Άιντε βρε. Κατάλαβες, δηλαδή έχω τα κύρια χαρακτηριστικά της συνέντευξης, που είναι η συνέντευξη ακούω. Πολλές φορές λένε οι άνθρωποι, ας πούμε, μα πού τις βρίσκεις αυτές τις ερωτήσεις? Οι ερωτήσεις υπάρχουν σε απαντήσεις. Αλλά θα σου πω μια ιστορία που δεν έχω ποτέ. Όταν πήγα να κάνω τον Σιμίτη που ήταν πρωθυπουργός, μπαίνω μέσα και ήταν μπροστά του όλο το γραφείο χαρτάκια μικρά. Σκονάκια. Τρελάθηκα. Λέει, τι είναι αυτό? Πολύ ωραίος τύπος ο Σιμίτης. Λέει, ξέρετε, έχω κάνει. Λέω πάνω στις ερωτήσεις που κάνω, γιατί έκανα παράξενες ερωτήσεις. Λέει, ναι. Κάνω εγώ. Και θέλω να απίστευτο, είσαστε καλύτερος χωρίς αυτά. Και κάνω μια πολύ ωραία συνέντευξη, ενώ είχαν φτιαχτεί όλα τα σκονάκια. Τι θα ρωτήσει ο Ελλάδας, τι είναι καλύτερο, το κέρδος της ήττας ή το κόστος της? Για απάντησε εσύ λοιπόν, τι είναι. Τι κόστος έχει, το ρώτησες και στον Κόπολα νομίζω αυτό. Μπράβο που λέει. Ή αν θες αντέστρεψε. Όπως έλεγε ο Ταγματάρχης, αυτή είναι ερωτήσεις λαλικές. Είναι όπως λέμε το ερωτηματολόγιο του Προύστ, είναι το ερωτηματολόγιο του Λάλα. Επειδή μου δίνεις πάντα τώρα μπαλά και μου έχεις πετάξει όλες τις ερωτήσεις. Αυτό πραγματικά είναι. Ναι. Έτσι δεν γίνει ενδιαφέρουσα. Ετοιμάζεσαι να γράψεις κάτι για τον Παπανδρέου. Έχεις κάνει συνεντεύξεις με τον Παπανδρέου. Πώς είναι αυτή η ιστορία και πες μας, αν ο Σιμίτης είναι πολύ ωραίος τύπος, τι τύπος είναι? Κοίταξε, ο Άντρας. Κοίταξε, δεν έχετε. Άντρας. Να κάνω, ας πούμε, ένα βιβλίο από τις συνεντεύξεις, από το συνολικό υλικό. Είναι πόσο υλικό έχω μαζέψει του Παπανδρέου. Έχω μαζέψει πάρα πολύ υλικό. Και επιπλέον. Από προσωπική επαφή. Ναι, πάντα προσωπικές επαφές. Μαγνητόφωνο. Μαγνητόφωνο και είχαμε ξεκινήσει. Ξέρουν όλοι. Μου λέω, ακόμα και τώρα που μιλάω με τον Λαλιώτη. Που γενικά πού είναι ο Λαλιώτης? Ο Λαλιώτης θα είναι στο χωριό, ας πούμε, γιατί προστατεύεται, γιατί δεν θέλει να ανάβει. Από την ίωση. Ωραία χρόνια. Και το κυριότερο, τον Παπανδρέου, τον έκανα να τον κάνουμε τα κακά παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγμα. Δηλαδή, την ώρα που του κάναμε μεγάλες φάρσες, πλάγιες, τον Παπανδρέου, έπεφτε η Αθήνα, πήγαινα την Πέμπτη εγώ, την Τετάρτη, στο ραντεβού και μιλάγαμε, συνεχίζαμε να μιλάμε. Και μόλις έμπαινα μέσα η Φρίνη, η γραμματέας που ήταν στο σπίτι, έλεγε: Πω, κύριε Λάλα, τι θα πούμε τώρα, τι έγινε το Σάββατο, που το κάνατε αυτό κτλ. Πες μια πλάκα που έγινε χοντρή και μετά έπρεπε να πας στον Παπανδρέου και έπρεπε να μιλήσεις σοβαρά για τα δικαιώματα. Τα δικαιώματα του Χάφρι Μπόγκαρτ. Ναι, και. Δεν θυμάσαι που τον είχε δει η Δήμητρα. Τον είχε δει η Δήμητρα, Χάφρι Μπόγκαρτ, και είχαν πάει στις Βρυξέλλες, κάπου είχαν πάει πολύ κρύο με το καπέλο κτλ. Και λέμε με τον Ταγματάρχη, αυτό είναι ίδιο ο Χάφρι Μπόγκαρτ. Τι να κάνουμε, και παίρνουμε από το Foundation, ας πούμε, του Χάφρι Μπόγκαρτ και ζητάμε τα δικαιώματα για την εμφάνιση. Σε ποιον πήρα την στο γραφείο του Παπανδρέου. Στο γραφείο του Παπανδρέου. Μπορεί αν υπάρχει κάποιο υπεύθυνο να δούμε τι θα γίνει κτλ. Αν μπελίδε, είχαμε κάνει. Και μετά πήγανε και του κάνανε συνεντεύξει. Τι συνεντεύξει του. Για πε τώρα λοιπόν. Πήγαινε μετά. Τώρα μιλάμε για τεράστιο. Είναι το υλικό πάρα πολύ και είναι και φοβερά. Θα δει ο κόσμο πραγματικά έναν άνθρωπο που σκέφτεται τελείω τρελά την ώρα που είναι μέσα στο δωμάτιο τη εξουσία. Γιατί ξέρει, οι άνθρωποι την ώρα που μένουν στο δωμάτιο τη εξουσία αλλάζουν. Μπα. Γίνονται άλλοι άνθρωποι. Όλοι. Όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι γίνονται άλλοι άνθρωποι. Πώς αυτός ο άνθρωπος κρατούσε αυτός ο δεύτερος εαυτός του, έβλεπε τον άλλον εαυτό του να δρά στην εξουσία και ταυτόχρονα να σαρκάζει ή να σκέφτεται ή να κριτικάρει όλο αυτό που γινόταν. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η προσέγγιση. Αυτό είναι δείγμα μεγαλοφυΐας, μεγάλης εξυπνάδας ή μιας μικρής ψυχικής μετατόπισης.
Να μπορείς ταυτόχρονα δηλαδή να είσαι και στην εξουσία, να σε αλωτριώνει η εξουσία, αλλά να βλέπεις και τον εαυτό σου απ' έξω. Αυτό δεν εννοείς? Ναι, νομίζω ότι ήταν, είναι θέμα μεγέθους. Όχι, πάνε, δεν νομίζω ότι συγχώρεσε τον καλό παιδί. Είναι, το λίγο που δεν είναι. Είναι θέμα μεγέθους. Ναι, δεν είναι, είναι κατάσταση. Πες το να μην λέει τέτοια, θα τον κόψω στον αέρα. Εντάξει. Είχα εξουσία. Η γιαγιά μας σκοτώσει. Γιαγιά. Εντάξει. Είχες εξουσία, εσύ πώς τη χειρίστηκες την εξουσία? Ναι, όλοι οι άνθρωποι περνάνε μια. Τουλάχιστον εγώ πέρασα από μια τέτοια φάση. Η εξουσία είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Γιατί το κυριότερο απ' όλα είναι ότι μπαίνεις μέσα σε αυτήν και πιστεύεις ότι εσύ είσαι ο δυνατός. Εσύ καθορίζεις τα πάντα. Δηλαδή, ως προς τον εαυτό σου, ότι τίποτα δεν μπορεί να σε επηρεάσει. Γιατί έχεις όνειρα, έχεις εκείνη και αυτά θα κάνεις στην πραγματικότητα. Και χωρίς να το πάρεις είδηση, σιγά σιγά αρχίζεις να κάνεις υποχωρήσεις. Γιατί όπως λέει ο Παπανδρέου, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όσο διεκδικείς την εξουσία, στην πραγματικότητα ονειρεύεσαι. Είσαι γεμάτος όνειρα. Και γύρω σου άνθρωποι οι οποίοι ονειρεύονται μαζί με σένα. Μόλις μπεις στο δωμάτιο της εξουσίας, ο ίδιος χώρος γεμίζει από μικροσυμφέροντα. Τα οποία απαιτούν από σένα πράγματα. Και σιγά σιγά χάνεται το όνειρο, γιατί θα πρέπει να διατηρήσεις την εξουσία. Και δεν ονειρεύεσαι πια και φτάνεις σε ένα σημείο να μην ονειρεύεσαι καθόλου. Και να πρόσεις να είσαι ένας διαχειριστής μικροσυμφερόντων. Αλλάζει η εξουσία τον άνθρωπο ή αναδεικνύει την άλλη του πλευρά, αυτή τη σκοτεινή που δεν την ξέρει? Πιστεύω ότι αν ξεκινήσω προσωπικά, γιατί δεν ξέρω τι κάναν οι άλλοι άνθρωποι, εγώ κάποια στιγμή κατάλαβα μέσα στο βήμα που ήμουν. Είχα φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο στο βήμα, στον Δόλο, ας πούμε, που είχα φτάσει σε ένα μεγάλο επίπεδο, σε ένα υψηλό επίπεδο, ας πούμε, διοικητικό και εξουσίες. Κατάλαβα ότι λίγο ακόμα να είχα μείνει, θα ήμουν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν ξέρω τα ποια κλωστή από το παρελθόν μου, από το περιοδικό, από τι με κράτησε, ότι δεν μπορούσα πια αυτό το πράγμα και έφυγα. Εντάξει, αλλά έκοψες, λίγο ακόμα να χαμηθεί. Έκοψες μόνο σου την κλωστή, δηλαδή? Ήταν μια σειρά από πράγματα που γίνανε, αλλά θα μπορούσα να έχω ακολουθήσει μια άλλη λογική και να έχω παραμείνει. Δηλαδή, δεν ήταν. Έφτασα σε ένα σημείο να πιστεύω ότι είμαι πιο δυνατός από το σύστημα. Και κανένας δεν είναι πιο δυνατός από το σύστημα. Όποιος πιστέψει ότι είναι δυνατός όσο το σύστημα ή και παραπάνω από το σύστημα, η επόμενη μέρα του είναι μια πολύ σκληρή μαύρη μέρα για την ίδια του τη ζωή. Φτάνει τόσο, βρε, βαρέθηκα. Πού θα τα χωρέσω όλα αυτά? Φτάνει. Πάντα οι μεγάλες προσωπικότητες παίζουν ένα μεγάλο ρόλο. Δεν γεννιούνται ποτέ όλες αυτές. Δεν γεννιέται Δωμάζος κάθε μέρα. Δεν γεννιέται Κρόιφ κάθε μέρα. Δεν γεννιέται, ας πούμε, Μαραντόνα κάθε μέρα. Έπαιζες μπάλα? Βέβαια, μπάλα έπαιζε. Για πες πώς. Από εκεί ξεκίνησε αυτό. Ήταν, δηλαδή, όταν ήμουν μικρός και ονειρευόμουν ότι θα γίνω ένας ποδοσφαιριστής, ας πούμε, που θα κάνω αλλαγή κάποια στιγμή, το Δωμάζο. Τι ομάδα είσαι? Δεν είμαι πια ομάδα, αλλά όμως τότε ήμουν Παναθηναϊκός και παραμένω. Δεν είμαι ομάδα γιατί δεν μου αρέσει πια το ποδόσφαιρο. Α, ήσουν ένας ποδοσφαιρόφιλος, ήθελες να γίνεις ποδοσφαιριστής και κάποια στιγμή. Γιατί? Δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν μου αρέσει γιατί το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μας. Δηλαδή, εγώ λατρεύω τον Κρόιφ, γιατί όταν τον συνάντησα και άρχισα να μιλάω μαζί του, μίλαγε ένας σοφός. Ήταν στο ίδιο επίπεδο, ας πούμε, με ποιον να σου πω, με τον Σαχτούρη, τον ποιητή. Στο ίδιο επίπεδο η σκέψη του με τον Νόρμαν Μέιλερ. Δηλαδή, αν αναλύσεις το σύστημα του κοινωνικά, θα δεις έναν άνθρωπο ο οποίος είχε συλλάβει πριν από το ποδόσφαιρο, είχε συλλάβει το πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Πώς έπρεπε να είναι η κοινωνία. Το ίδιο πράγμα είναι από την άλλη μεριά ο Μαραντόνα. Πώς θα αποδομηθεί ο άνθρωπος. Εδώ βλέπω ότι ρώτησες τον Κρόιφ τι κερδίζει και τι χάνει ο άνθρωπος μεγαλώνοντας. Ναι. Εγώ θέλω να απαντήσεις εσύ, όχι τι είπε ο Κρόιφ. Α, οκ. Εγώ πιστεύω ότι ένα από τα βασικά πράγματα που χάνει ο άνθρωπος είναι την τόλμη του. Όσο μεγαλώνει, φοβάται. Όσο είσαι μικρός, πιο μικρός και πιο μικρός, τόσο λιγότερο παίζει ρόλο ο φόβος. Εγώ πιάνω τον εαυτό μου να έκανα πολύ τολμηρά πράγματα. Το κυριότερο όμως που νιώθω τώρα πια είναι ότι αυτά τα οποία φοβάμαι δεν έχουν καμία σημασία στη ζωή. Είναι ασύλληπτο. Φοβάσαι, ας πούμε, δεν έχεις λεφτά. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Δώσαμε μεγάλη σημασία, ας πούμε, στο χρήμα. Μας δημιούργησε τεράστιους φόβους. Πιστεύω ότι μας μεγάλωσε αυτή η κοινωνία με μια αίσθηση ότι πρέπει να υπερασπιζόμαστε τη σιγουριά. Η αβεβαιότητα είναι το ενδιαφέρον, το πυροτέχνημα, το ενδιαφέρον πράγμα της ζωής. Η δημιουργία δεν στηρίζεται στην αβεβαιότητα. Βεβαίως. Αν δεν υπάρχει αβεβαιότητα, δεν υπάρχει δημιουργία. Τι είναι, πέντε πράγματα. Χιούμορ, έρωτας, φαντασία, πνευματικότητα.
και επαναστατικότητα. Αυτά τα πέντε πράγματα είναι ο άνθρωπος. Αν δεν είναι αυτά τα πέντε πράγματα ο άνθρωπος, είναι πίθηκος. Τι κρατάει από αυτά μεγαλώνοντας και τι χάνει κυρίως από αυτά τα πέντε. Το κυριότερο πράγμα χάνει την επαναστατικότητά του. Θέλει να κρατήσει όλα αυτά που έχει κερδίσει μέχρι στιγμής, απλώς να τα συντηρήσει. Ναι. Φαντασία τι είναι, είναι μια επίθεση ας πούμε, σε αυτό το οποίο μας λένε ότι έτσι είναι. Και ο έρωτας μεγαλώνοντας. Ο έρωτας γίνεται ας πούμε μια σύμβαση. Μια σύμβαση γίνεται. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα αεράκι το οποίο σε πάει φεύγει, ξαφνικά σε παίρνει από εδώ και σε πάει αλλού. Και μετά το αεράκι έτυχε αυτό να σε ρίξει, να γίνει ένας δυνατός άνεμος, να σε ρίξει σε γκρεμό. Γκρεμός για μένα δεν υπάρχει. Άμα με έχει ρίξει στον γκρεμό δεν θα υπήρχα. Πιστεύω όμως ότι αυτό το αεράκι με πήγε πολλές φορές στο χείλος του γκρεμού. Στο χείλος, ε. Ναι, αλλά στο χείλος του γκρεμού είναι... αποκαλύπτεται το μυστήριο. Στο χείλος του γκρεμού. Το χείλος του γκρεμού είναι το ωραιότερο πράγμα στον κόσμο, όπως και η κορυφή του βουνού. Γιατί στο χείλος του γκρεμού ξαφνικά δεν ξέρεις γιατί και πώς το σκοτάδι σου επενεργεί και δεν πέφτεις. Και εκεί ανακαλύπτεις έναν εαυτό που δεν ήξερες. Εσύ έφτασες κάποιες φορές στην κορυφή, πολλές φορές στην κορυφή. Εντάξει. Και μετά ταυτόχρονα βρέθηκες μετά την κορυφή στο χείλος του γκρεμού. Mm. Πώς λειτουργήσε αυτό σε σένα, υπήρξε αυτή η μεγάλη απογοήτευση, υπήρξε κατάθλιψη, όχι. Υπήρχε... δεν κρίνιαξες γι' αυτό, δεν ένιωσες καθόλου. Αλλά σε κόβω για να έχει. Γιατί καταλαβαίνεις πριν ρωτήσω τι θα ρωτήσω, αφού αυτή είναι η δουλειά σου. Εμένα καθόλου δεν με πειράζει αυτό. Γιατί από μικρό παιδί ο χαρακτήρας μου είναι η άλλη λύση. Δηλαδή, να δεις μεγάλο σε αυτό. Όταν ήμουν μικρός, ήμουν πολύ καλός στα μαθηματικά. Mm. Οι καθηγητές μου λέγανε, όταν λύνανε στο Μαυροπίνακα μια άσκηση, μετά άκουγα να λένε Κυριακόπουλος την άλλη λύση. Και μέχρι το διάλειμμα. Ποιος είναι ο Κυριακόπουλος? Κυριακόπουλος είναι το πραγματικό μου όνομα. Λάλας. Και γιατί είναι Λάλας? Λάλας είναι το χωριό του μπαμπά μου. Επειδή ήμουν πάρα πολύ άταχτος στο σχολείο, ελπίζω το έχω πει, να μην βλέπουν την εκπομπή οι άνθρωποι. Εγώ δεν το ξέρω. Ναι, εντάξει. Οπότε να το πω για σένα, ειδικά παρακαλώ, μην ακούτε. Η γιαγιά πατάει το μηχάνημά της με τα γέλια. Το βλέπω. Το ακούσε. Από σένα μάλλον το κλέψανε, γιατί η πρώτη συνέντευξη που διάβασα και είδα μέσα σε παρένθεση γέλια ήταν δικιά σου. Δεν θυμάμαι. Έκανε από ποιον, γιατί διάβασα. Ναι, έκανε σκηνική υπόδειξη. Πώς είναι τα σχόλια του συγγραφέα στο θεατρικό έργο. Και ήταν λίγο παρανοϊκό αυτό, αλλά ήταν ωραίο έβριμα και νομίζω ότι σε μιμήθηκαν όλοι μετά σε αυτό. Μετά, ναι. Ναι, γέλια. Γέλια, παύση. Ναι, παύση. Είναι ο Τσέχο. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι είχα τη δεύτερη πάντα λύση. Μ' αρέσει πάρα πολύ στη ζωή μου και πάντα αντανακλαστικά το κάνω. Ό,τι και να συμβεί, σκέφτομαι το τι θα κάνουμε τώρα. Δεν σκέφτομαι, δεν βυθίζομαι με αυτό που συμβαίνει. Σκέφτομαι, λέει, την άλλη λύση. Τι λύση υπάρχει? Σταματήσαμε από το βήμα, τώρα τι θα κάνουμε? Δεν είχα σκεφτεί ποτέ να κάνω ζωγραφική. Άμα αφού στιγματίσω, κάνω κάτι άλλο. Ναι, αλλά εντάξει, εδώ μιλάμε για το από ψηλά στα χαμηλά ξαφνικά. Λεφτά, μεγάλη ζωή. Άσχετα αν εκ των υστέρων πέρασε από αυτό το στάδιο και λες ότι τα λεφτά δεν έχουν σημασία, αλλά τα έζησες. Όχι, έχει μεγάλη σημασία. Να μην κουβαλά το τι έχασε τα λεφτά. Ναι. Εγώ έχασα τα πάντα. Ναι. Αλλά δεν το κουβάλισα ποτέ. Και ήταν και πολλά, έτσι. Ναι. Ήταν, τρομακτικά. Έχασα τα πάντα και δεν το κουβάλισα ποτέ. Mm-hmm. Κουβάλισα τώρα τι γίνεται. Είμαι 5.000. Μέσα είμαι. Αν ρωτήσει έξω, θα εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είμαι πάμπλουτος. Γιατί η συμπεριφορά μου είναι η ίδια. Δεν άλλαξε κάτι η συμπεριφορά μου. Από τα ψηλά και στα χαμηλά. Κατάλαβα κιόλας ότι το πάμπλουτος από το πάμπλουτος. Το πάμπτωχος από το πάμπλουτος. Το πάμπλουτος από το πάμπλουτος. Ναι. Διαφέρει πάρα πολύ. Mm. Εντάξει. Πάμπλουτοι είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν να έχουν ελεύθερο χρόνο, να συνεχίσουν να είναι εαυτοί τους, να συνεχίσουν να έχουν φίλους, να συνεχίζουν τη γιορτή. Να συνεχίσουν να βλέπουν τα παιδιά τους. Ναι. Ναι, αλλά χωρίς λεφτά δεν γίνεται. Ναι, όταν λέμε. Δηλαδή, άμα πηγαίνεις για το νεροκάμα το μέρα σπόρο αυτοκίνητο και έχεις το καλό σου σπιτάκι. Γι' αυτό σου είπα πάμπλουτος από πάμπλουτος. Δεν σου είπα από πάμπλουτος πάμπτωχος, γιατί ο πάμπτωχος είναι ένα άλλο ζητούμενο. Η επιβίωση είναι πολύ σκληρό πράγμα. Είναι πάρα πολύ σκληρό πράγμα και κάποιος άνθρωπος ο οποίος παλεύει να επιβιώσει είναι ένας σεβαστός άνθρωπος. Δεν είναι ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος. Δηλαδή, αν θέλει η σύγκρουση ας πούμε, με την τηλεόραση που λέμε, είναι γιατί πολλές φορές δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είναι αυτός που το βλέπει. Η τηλεόραση τι παίζει σήμερα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Βλέπεις τηλεόραση? Εγώ δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δεν είμαι εγώ. Ξέρεις όμως τι γίνεται. Βεβαίως. Και ξέρω ότι οι άνθρωποι βλέπουν αυτό και δεν έχουν τίποτα να δουν. Αυτή η αηδία, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι τους αρέσει, ακούω συνεχώς από μικρό παιδί, από τότε δηλαδή που μπήκαμε με τον Λάμπη και κάναμε τα κακά παιδιά κτλ. Οι άνθρωποι θέλουν αυτό, αυτό θέλει το κοινό. Είναι η μεγαλύτερη γελοιότητα που υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό θέλει το κοινό. Το κοινό, ό,τι του δώσει εκείνη τη στιγμή που κάθεται από πίσω και είναι πάρα πολύ κουρασμένο, το βλέπει. Αν του δώσει πάρα πολύ καλό πράγμα, θα δει πάρα πολύ καλό πράγμα. Το κοινό έχει κάνει την Αρβελέρα Αρβελέρ. Το κοινό έχει κάνει το Θοδωράκι Θοδωράκι. Το κοινό έχει κάνει τον Κουνέλη Κουνέλη. Δεν τον έχει κάνει κάποιο ουρανοκατέβατο. Και εσύ, επειδή σου είναι εύκολο και βγάζεις λεφτά από αυτό, αποφασίζεις ότι αυτό είναι το κοινό. Το κοινό αυτό θέλει.
Ναι. Ξέρω να τον κάνει. Κλώτσα τον από κάτω, να μην λέει τέτοια. Ναι, από τα ψηλά στα χαμηλά λέγαμε προηγουμένως και το ξανασυνδέω τέτοια, γιατί με οδηγεί στον Καζαντζίδη. Ναι. Ωραίο άλμα, έτσι. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Το κοινό δεν έκανε τον Καζαντζίδη. Πώς εξηγείς, ας πούμε, αυτό το πράγμα, Καζαντζίδη. Πώς το εξηγείς. Εγώ πώς δηλαδή αυτό το ίδιο κοινό που βλέπει το Survivor, το ίδιο αυτό κοινό, βλέπει ξαφνικά, ακούει Καζαντζίδη 100 χρόνια. Πονάει, κλαίει, γλεντάει. Πώς. Αυτό κόβεται στο μοντάζ. Αφού ξέρει να γλεντάει, ξέρει να πονάει, ξέρει να. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι αγάπησαν τον Μάνο Ελευθερίου. Πώς ήταν το Ελευθέρη Παπαδόπουλο. Τι ήταν αυτή, δεν ήταν κοινό. Το κοινό, δηλαδή, τι ήταν αυτό, ήταν άλλο κοινό. Αλλάξαμε πόνο με αυτούς που έλεγες. Για παράδειγμα, δηλαδή, το μερτικό μου από τη χαρά. Ναι. Ποιος δεν το καταλαβαίνει. Το μερτικό μου από τη χαρά. Για μια στιγμή ο Πιτσιρικάς λέει παλιά πράγματα. Πάντα γινόταν αυτό. Ποια είναι τα καινούργια που θα ενώσουν όμως τον Πιτσιρικά με τον παπάτο ή με τον παππού του. Έχεις ακούσει τους πραγματικούς δημιουργούς του hip hop. Ναι, φυσικά. Στην Ελλάδα. Ναι. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά πράγματα. Τι είναι αυτή, άσχετη είναι. Ακούς hip hop. Πώς να ακούω. Είναι διαμάντια η στίχη. Δηλαδή βλέπεις ένα ποταμό ο οποίος έχει συνειρμό. Έχει κοινωνική προσέγγιση, έχει ευαισθησία. Και αυτό το κάνει ένα παιδί 17 χρονών. Είναι ασύλληπτα τα παιδιά αυτά εκεί έξω. Ο πρόσφυλα. Τέτοια πράγματα ακούει η νεολαία για παράδειγμα. Είναι η σύγχρονη λογοτεχνία το hip hop, είναι ποιήση. Βέβαια. Και γι' αυτό κιόλας η μεγαλύτερη σωτηρία των Νόμπελ ήταν ότι δώσανε βραβείο στον Μπομπ Ντίλαν. Και βραβείο στην Αλεξέγεβη, όπως την δημοσιογράφη τη Ρωσίδα. Στον Ντάριο Φω. Όλα αυτά είναι ήδη λογοτεχνικά. Η δημοσιογραφία είναι είδος λογοτεχνικό. Αν δεν το κάνεις στο λογοτεχνία, δεν έχει καμία αξία. Τη στερείς τα μισά φτερά. Άμα η δημοσιογραφία δεν είναι καλός λόγος, λογοτεχνία, είναι η μισή. Είναι η μισή. Όπως περιέγραφε κάποτε, ας πούμε, στα επίκαιρα, όταν διαβάζαμε, πώς τσακώθηκε ο Ρίτσαρντ Μπάρτον με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Διάβαζε στο κομμάτι. Πέρα από αυτό που το κουτσομπολιό. Και ήταν ένα σπαρακτικό κομμάτι, ένα διήγημα ή ένα αφήγημα καταπληκτικό. Δημοσιογραφία ήταν. Διάβαζες για ένα έγκλημα και ήταν σπαρακτικό. Σήμερα, ας πούμε, νομίζουν οι άνθρωποι ότι είναι κάτι άλλο αυτό. Δεν είναι κάτι άλλο. Όλα αυτά είναι λογοτεχνία. Όλα αυτά είναι μουσική. Άρα, μιλάς για. Πάμε στην καλλιτεχνική σφαίρα. Δεν έχει σημασία το γεγονός το οποίο πρέπει να είναι ούτως ή άλλως ενδιαφέρον. Ένας συζυγικός καυγάς, ένας χωρισμός, ένας θάνατος. Αλλά ο τρόπος, το πώς λέγεται. Γιατί για στην τέχνη αυτό είναι το σημαντικό. Πώς λέγεται και τι λέει. Και τι λέει. Πώς λέγεται και τι λέει. Αυτό συμβαίνει και στην ποιήση και στη μουσική και στη λογοτεχνία και στο θέατρο. Και δεν υπάρχουν καλής ποιότητας άνθρωποι και κακής ποιότητας άνθρωποι. Και τώρα ζούμε μια κοινωνία η οποία είναι μια κοινωνία. Δεν τα καταλαβαίνει αυτό, τα καταλαβαίνει όλα. Άντε, φτάνει τόσο. Φτάνει, βαρέθηκα. Break! Τέρμα το διάλειμμα. Καθίστε κάτω, αρχίζομαι. Φτάνει. Έχουμε και δουλειές. Ακούτε. Πάμε κοπρόσκυλα. Έρχομαι να πούμε ένα τραγουδάκι πριν αρχίσετε πάλι τον μπλα μπλα. Ποιο θα πούμε. Το καφεδάκι λοιπόν. Έλα. Συχνά τα βράδια μοναχή με παρατάς και μπάλες κόμενες θα πίνεις και γελάς και στο τσαρδάκι σου έρχεσαι μόνο για να πεις το καφεδάκι σου και στο τσαρδάκι σου πεις το καφεδάκι σου. Μπράβο, γιαγιά. Μοτέρ, 4-3-2-1, άξιον εστί. Γι' αυτό θέλω να τα ξαναπούμε, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον. Είναι μια διαδρομή που ξεκινάει από το ποδόσφαιρο και φτάνει σε ένα σπουδαίο λογοτέχνη. Να η επιρροή. Αν δεν είχα συναντήσει αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρω αν θα ήμουν αυτό. Εάν δεν είχα αποφασίσει να σταματήσω το ποδόσφαιρο και να πάω στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρω αν θα ήμουν αυτό. Α, το ένα είναι απόφαση, το άλλο είναι επιρροή. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό ή εκείνο στους μεγάλους ανθρώπους. Είναι και οι δύο. Το μεγάλο δεν διαιρείται. Δεν είναι συγκρίσιμο. Δεν μπορεί να πει μηνωτής ή βογιατζής.
τι να σου πω τώρα, ας πούμε. Και βινωτής και βογιατής. Και εγώ το λέω προσωπικά μέσα σου τη γράφεις και μου απάντησες μια γιατί χαρά. Γιατί έχω τις καταγωγές μου. Γιατί έχεις μιλήσει με τον Καζατζίδη. Το χειρότερο είναι ότι έχεις τραγουδήσει με τον Καζατζίδη. Δεν τράπηκες που τραγουδούσες μαζί με τον Καζατζίδη. Να σου πω, ήθελα τόσο πολύ να την πω στον αδερφό μου, δηλαδή στην παρέα, στην οικογένεια. Ο αδερφός μου μεγάλο τον Καζατζίδη. Τον αγαπάει πάρα πολύ τον Καζατζίδη και τραγουδάει για διάφορα του Καζατζίδη. Και αν δεις στην εκπομπή αυτή, τη στιγμή που τραγουδάμε μαζί, λέω εγώ την ώρα που αρχίζει να λέει το μαντουμπάλα ο Καζατζίδης, λέω εγώ τακούλι, άκου να δεις τι γίνεται τώρα, θα τραγουδήσω τον Καζατζίδη, ας πούμε. Στα αφιερώνω τακούλι, αδελφέ μου, στα αφιερώνω. Και τώρα πρόσεξε πώς θα ζωγραφίσω μαζί με τον Στέλιο Καζατζίδη. Και ο Καζατζίδης σε αυτό το πράγμα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί? Γιατί με αφήνει μετά από λίγο να τραγουδήσω. Μαντουβάλα, ωραία, ωραίο, σου βέβαιξε. Κάτσε ρε, κάτσε. Τώρα μου μιλάς εμένα Καζατζίδη, περίμενε. Ναι. Έτσι, άκου. Μαζί. Αϊ κι απόψε το όμορφο. Το όμορφο τα πόβραδο. Μαρινέλα εγώ. Κι από Δευτέρα πάλι. Ωρα, τι τραγούδι. Πηγαίναμε ψάρεμα και όπως είμαστε μέσα στο ψάρεμα, με τον Νίκο τον Κουμπάρο, τραγούδαγε μέσα στη μέση του Σαρονικού, βράδυ, τραγούδαγε ο Στέλιος και γύρναγε ο Νίκος κάτω και φωνή. Ελάτε ψαράκια να ακούσετε Στέλιο για πάρτι σας. Πω, πω. Ήσουν μέσα στη βάρκα. Σαββατοβράδο. Σου μιλάω για μεγάλο τραγουδιστή. Άκουσες το Σαββατόβραδο live μέσα στη θάλασσα, μέσα στη βάρκα του Καζατζίδη. Ξέρεις τι λέω, Άκης, πάμε για τον Καζατζίδη. Κάτσε, ας το κλείσω να το ακούσεις αυτό γιατί. Περίμενε. Το πρόβλημα πάντα με τις συνεντεύξεις ήταν όποτε βρεθώ σε μια παρέα, το πρόβλημα είναι μου λένε: μα πώς πήρες τη συνέντευξη του Μιτεράν, μα πώς πήρες τη συνέντευξη αυτή. Μα ναι, για πες με για το Μιτεράν, τι δουλειά έχεις να πας εκεί στο Μιτεράν. Έχει μεγάλη πλάκα. Η Μελίνα, ήμασταν φίλοι με Μελίνα. Και έχω κάνει πολλές συνεντεύξεις και τα λοιπά. Και έχω πάει μια μέρα στο σπίτι και όπως κάθεται στο καναπέ η Μελίνα, ήταν στα περιοδικά. Να σου πω. Γιατί δεν μου μιλάς. Λέω πως δεν σου μιλάω, Μελίνα, μια χαρά σου μιλάω και τα σε παρακαλώ, μίλα μου, τι σου έχω κάνει. Εγώ τι μου είχε ζητήσει, δεν σου το έχω κάνει. Λέω, μαζί, ήταν και η Δέσπο μαζί, η Διαμαντίδου. Λέει, Μελίνα, σταμάτα να του λες τον Άσυρο. Όχι, θέλω να μου πει, το βλέπω, κάτι έχω κάνει. Λέω, Μελίνα, κοίταξε να δεις, δεν έχεις κάνει τίποτα για μένα, για να εξηγούμεθα. Εντάξει, μόνο ένα πράγμα είπες στη ζωή σου να μου κανονίσεις, μία συνέντευξη με τον Μιτεράν, τότε πρόεδρος της Γαλλίας, και αυτό δεν το έχεις κάνει. Εγώ, δεν το έχω κάνει εγώ. Αγγελική, πάρε μου τον Φρανσουά. Είναι απίστευτο. Πάει η Αγγελική, παίρνει τον Φρανσουά και βγαίνει ο Φρανσουά Μιτεράν στο τηλέφωνο και λέει: εγώ να μιλώ με εδώ στα γαλλικά κτλ. Όπου δεν του είχε. Όπε στα γαλλικά, όχι. Και αρχίζει και λέει: α πούμε τέτοια πράγματα. Και του λέει: ω, σε δύο εβδομάδες. Στα Ηλίσια. Σε δύο. Οκ, θα το συνονοηθούμε. Να, στο έκλεισα. Τώρα μ' αγαπάς. Άλλο ευχαριστώ. Συντομπλή. Μόνο η Μελίνα μπορούσε να κάνει τέτοια πράγματα. Μόνο η Μελίνα. Ο Μικ Τζάκερ τι, πώς γίνεται. Τζάκερ, θεός. Ναι. Καταρχάς είναι πρίγκιπας, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξέρει ο Rolling Stones, ο Mick Jagger, με άσπρα κουστούμια κτλ. Πρίγκιπας κανονικός δεν είναι. Έχω μία ερώτηση στο μυαλό μου, όλες τις άλλες ερωτήσεις έχω λύσει. Μόνο μία ερώτηση έχω στο μυαλό μου που θέλω να την κάνω, μη τυχόν και δεν την κάνω. Λοιπόν, και ενώ μιλάω, του λέω να σε ρωτήσω κάτι. Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί, πώς εξηγείς, φτάνετε στο ψηλότερο σημείο της δόξας και μετά πλακώνεστε στα ναρκωτικά και πεθαίνετε. Τι είναι αυτό το πράγμα, πώς το εξήγησε αυτό το πράγμα. Για να σου πω μια ιστορία. Εμείς για να μπούμε στη σκηνή, επειδή ο Κιφ είναι ένα τουρμένο στην γέννη λιώμα, έχουμε τρία μόνο σκαλαπατάκια, μην τυχόν και σκουντουφλήσει. Τρία σκουντουφλήσει. Και ανεβαίνουμε στη σκηνή. Όταν γυρίζουμε, μου λέει. Τώρα πάει να απαντήσει την ερώτησή μου, πρόσεχε τι λέει. Όταν γυρίζουμε, τα τρία σκαλαπατάκια γίνανε γκρεμό. Έχουν γίνει γκρεμό. Λέω τι εννοεί. 100.000 πανηγυρίζουν. Αφιονίζονται για σένα και μετά βλέπεις πώς να γυρίσεις πίσω. Δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Από κάτω δεν περιμένουν όλοι.
ο ντίλερ να πουλήσει τα ναρκωτικά. Οι γκρούπις για να πας να κοιμηθείς μαζί τους. Ο τάδε, όλοι από κάτω που θέλουν να πάρουν μέρος από τη δόξα σου. Το χειρότερο μου λέει, δεν στο έχω πει. Ποιο είναι, λέω. Γυρίζεις στο ξενοδοχείο και σε σκουτάει ο μάναζερ και σου λέει πρέπει να σπάσετε και κάτι για να πει ότι είσαστε Rolling Stone. Γιατί αν δεν σπάσετε κάτι από το ξενοδοχείο, πώς θα βγει ο μύθος. Μου λέει, καταλαβαίνεις, μπορεί να ζήσεις με αυτή τη ζωή. Μπορείς να τη ζήσεις αυτή τη ζωή χωρίς ναρκωτικά. Μικ Τσάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς. Άιντε, άιντε. Για πες. Λέω από κάθε συνέντευξη, ο Ζενάκος ήταν στο Βήμα που ήταν σπουδαίος άνθρωπος και του οφείλω πάρα πολλά πράγματα από αυτό που κατάφερα να κάνω συνέντευξεις. Μου έλεγε, Θανάση, πήγαινε αγόρι μου και γράψε τις ιστορίες για αυτούς τους ανθρώπους. Άσε τις συνέντευξεις. Και βγάλε ένα βιβλίο με τις ιστορίες. Γιατί του άρεσαν πάρα πολύ όταν γύρναγα από τις συνέντευξεις που του έλεγα ιστορίες. Είχα πάει στο Norman Mailer για παράδειγμα. Και είχαμε, φτάσαμε ένα αεροπλανάκι, τέσσερα άτομα μόνο έπαιρνε μέσα σε μια παραλία που ήταν το σπίτι του. Πάρε τη Norman Mailer, μεγάλος Αμερικανός συγγραφέας και τα λοιπά. Εντάξει. Λοιπόν, και είναι 11 η ώρα το ραντεβού, έχουμε φτάσει 10 η ώρα, ένας δρόμος μόνο υπάρχει και μπροστά όλες αυτές τα σπίτια τα αμερικάνικα που είναι πάνω στον ωκεανό, ένα από αυτά είναι του Norman Mailer. Χάναμε χρόνο να φτάσουμε, φτάνουμε εκεί, αρχίζουμε να μιλάμε. Ωραία, λοιπόν, ο Norman Mailer, καθώς του μιλάω, μου υποδεικνύει και τι πρέπει να κάνω. Άλλαξε λιγάκι το θέμα τώρα, κούρασε. Μου λέει σε δεύτερο επίπεδο. Ενώ απαντάει, σε δεύτερο επίπεδο μου λέει μου κατευθύνει και τη συνέντευξη θα πάει. Μπορείς να το κάνεις και με εμένα, σε παρακαλώ. Ή αν στο στόμα σου. Φτάνει πολύ αργά το βράδυ να φύγουμε. Δεν έχει πια ούτε αεροπλάνο να φύγουμε ούτε τίποτα. Στην πόρτα, που μας πάει στην πόρτα, λέω θα μας φιλοξενήσει κάπου εδώ, δεν έχουμε να πάμε πουθενά. Τίποτα, μας βγάει, πάει στην πόρτα. Τα παίρνουμε όλοι μαζί τα πράγματα και μου λέει Λάλα, σε συμπάθησα. Και έχω να σου πω κάτι που νομίζω ότι το χρειάζεσαι στη ζωή σου. Λέω, για πέστε μου, θα σου κάνω ένα δώρο. 8 φορές παντρεύτηκα στη ζωή μου. 7 χώρισα. Δεν πρέπει ποτέ να πεις ότι ξέρεις τη γυναίκα σου, αν δεν τη δεις στην αίθουσα του δικαστηρίου απέναντί σου. Μην το ξεχάσεις, αγόρι μου, αυτό. Norman Mailer. Φαντάσου τι αποζημιώσεις έχει δώσει, τι διατροφές. Unbelievable. Φαλοκράτες. Για τον Ασάντζε τον άνθρωπο. Ναι, αλλά για τον Norman Mailer φαντάζομαι οι διατροφές δεν ήταν τίποτα σημαντική απόλυτη. Μην το λες, όσα περισσότερα χρήματα παίρνεις τόσο μεγαλύτερες είναι οι διατροφές. Α, είναι και τρομακτικές. Είναι και αυτό. Είναι και αυτά, δεν είναι τόσο απλό. Οι Αμερικανιές. Δεν είναι στον Amazon. Καλό να πάρει. Ναι, δισεκατομμύρια. Βέβαια, για να ησυχάσει. Παναγία μου. Θανάση, εμένα άκου. Ερωτήσεις σωσίβια υπάρχουν. Υπάρχουν ερωτήσεις στο Σίβι. Άκου τη γιαγιά. Ναι. Τη βλέπω πάρα πολύ ανεβασμένη. Γιαγιά, στο αυτή να μου τα λες αυτά. Μην τα απευθείας. Υπάρχουν ερωτήσεις οι οποίες βοηθάνε πάρα πολύ να βρεις το δρόμο σου. Δηλαδή υπάρχουν ερωτήσεις οι οποίες ποιος είναι ο δρόμος σου, να μπορέσεις να μπεις από μια τρυπίτσα στην ψυχή ενός ανθρώπου και να αρχίσεις να μιλάς με την αλήθεια του. Ποιος θα ήταν τώρα, πού θα ήταν, ποια θα ήταν η δική σου τρυπίτσα, μπορείς να με βοηθήσεις να σου ρωτήσω. Σε σχέση με σένα ή σε σχέση με μένα. Σε σχέση με σένα, εγώ δηλαδή, εγώ πρέπει να βρω τη δική σου τρυπίτσα για να σε οδηγήσω. Η τρυπίτσα μου είναι πόσο δηλαδή αν ήμουν εσύ, θα έλεγα, πώς καταφέρνεις, ας πούμε, και λες αυτό που έχεις μέσα σου έξω. Για απάντησε. Πώς το λες. Είναι... Λοιπόν, το ξαναπάμε. Πώς καταφέρνεις αυτό που έχεις μέσα σου και το βγάζεις έξω. Μπράβο, πουλάκι. Είναι επειδή, ας πούμε, έχεις χαλαρώσει πάρα πολύ. Έχεις πιστέψει ότι υπάρχει μια οικειότητα. Δεν νιώθεις πια τον κίνδυνο ότι αυτό που θα πεις θα το πάρουν έτσι ή αλλιώς. Θα εκτεθείς δηλαδή. Οι άνθρωποι, ναι. Στην πραγματικότητα, ό,τι και να λέμε εδώ, μια ζωή από παρανοήσεις. Τα περισσότερα από αυτά που λέω θα τα παρανοήσουν οι άνθρωποι και τα περισσότερα από αυτά που λες θα τα παρανοήσουν. Δεν πρέπει να το φοβάσαι αυτό. Γιατί από τη στιγμή που αρχίσει και βγαίνει η αλήθεια σου, όλα δικαιολογούνται. Ακόμα και οι μεγάλες αμαρτίες. Αρκεί να τα λες αληθινά. Εκείνη την ώρα όταν μπεις μέσα στον άλλον, αρχίζει ο άλλος και γίνεται, ας πούμε, το μυστήριό του. Και οι άνθρωποι είναι το μυστήριό τους, είναι το σκοτάδι τους. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Οι άνθρωποι, ο κάθε ένας μέσα του κρύβει ένα σκοτάδι, το οποίο ούτε ο ίδιος ξέρει. Στην τηλεόραση φαίνεται αυτό, δεν φαίνεται στα μάτια. Γιατί δεν έχει σημασία τι λες, αλλά το πώς το λες, αν γίνεσαι πιστευτός. Μου λέει η Τζέσικα Λάγκ, ας πούμε, ένιωσε αμέσως οικεία όταν έκανε Τζέσικα Λάγκ και μου λέει, τι ξέρετε εσείς από μένα. Λέω τη γιταρίτη δά σας. Δηλαδή, όταν φαντάζεσαι να πηγαίνει στην Τζέσικα Λάγκ και να λες, τι, λέω εγώ, πόσο αυθόρμητος είναι. Λέω τη γιταρίτη δά σας. Μου λέει, τι εννοείται. Λέω στον ταχυδρόμο, χτυπάει δύο φορές. Θυμάμαι εκεί στο τραπέζι που σα σηκώνει ο Τζακ Νίκολσον και φαίνεται η γιταρίτη δά σας λίγο. Και ήταν τόσο ερωτικό. Αυτό ήταν ένα κλειδί για να μπούμε μέσα. Τόλμησες όμως να πεις αυτό το πράγμα. Πώς μου ήρθε, δεν ξέρω αν είναι τόλμη. Μου ήρθε, δεν θα μπορούσα να μην το πω.
Ίσως αυτό να είναι τόλμη. Δεν θυμώσαι, δεν θυμώσαι. Καθόλου, καθόλου. Ίσα-ίσα τότε ανοίχτηκε πάρα πολύ. Έχεις κάνει ερώτηση σε κάποια γυναίκα που να θυμώσει και να νιώσει άσχημα, ή σε έναν. Όχι, δεν έχω νιώσει ποτέ αυτό το αίσθημα. Δεν είχα ποτέ το αίσθημα αυτό ότι κάποιο θυμώνει. Αρχίζω και μαθαίνω, και δεν σκοπεύω να γίνω επαγγελματίας του είδους. Εσύ, αν θες να παίξεις ποτέ στο θέατρο, θα έρθεις να σου κάνω coaching εγώ. Εγώ δεν θα σκεφτώ ποτέ να παίξω στο θέατρο. Όχι, με συγχωρείς, τα έχεις κάνει. Τραγουδάς, παίζεις, ζωγραφίζεις, γράφεις αυτό. Το θέατρο μας έλεγε. Το τόμα που σου έλεγε. Μπάλα έχεις παίξει. Ανόητε, αυτά που σου είπα, Ρώτα, τα έγραψα. Ωπα, να, κάτι θέλει. Το σκοτάδι τι χρώμα έχει. Τι χρώμα έχει το σκοτάδι. Πάλι εσύ το ρώτησες αυτό, ή το ρωτάς συνήθως. Το ρωτάω συνήθως, ας πούμε, το έλεγα αυτό πολύ συχνά, ήταν μέσα στο ερωτηματολόγιο του Λάλα. Κοίταξε να δεις, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση και η γιαγιά δεν ξέρω, είναι μάλλον από εκείνες τις παλιές που με αγαπούσαν, που διαβάζανε Βήμα και με αγαπούσαν. Θα σου πω μια ιστορία με μια γιαγιά, θα πεθάνεις. Λοιπόν, με σένα μεγάλωσε, λέει η γιαγιά. πατάει. Κι εγώ μαζί της θα μεγαλώσω. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι. Θα σου πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα το σκοτάδι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί δεν είναι μαύρο. Είναι άγνωστο. Και ό,τι είναι άγνωστο έχει όλα τα χρώματα. Δεν ξέρω να καταλάβεις. Κάθε φορά όταν συναντιέσαι με το άγνωστο, βλέπεις άλλο χρώμα, άλλη παλέτα. Όλοι νομίζω ότι το σκοτάδι είναι ένα μαύρο. Το σκοτάδι που έχουμε μέσα μας. Το σκοτάδι που έχουμε μέσα μας είναι ο άλλος μας, αυτός ο οποίος μας καθοδηγεί. Εμένα πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνουν αυτά, κυρίως στη ζωγραφική. Δηλαδή, αρχίζω να ζωγραφίζω, δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου και τελικά καταλήγω να έχω αυτό που έχω μέσα μου μπροστά μου σε λίγη ώρα. Θέλω να πω ότι ο βασικός άνθρωπος που μας καθοδηγεί το σκοτάδι μας, δεν του δίνουμε μεγάλη σημασία γιατί δεν το βλέπουμε, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει. Φτάνει η φιλιοθήκη με αυτό το σκοτάδι. Για το θέατρο να πει. Πες το να πει για το θέατρο, αννοείται. Τώρα πια η Επίδαυρος έχει καταντήσει να πηγαίνουν οι άνθρωποι από το στούντιο της τηλεόρασης κατευθείαν και να παίζουν στην Επίδαυρο. Μα η Επίδαυρο δεν ήταν αυτό. Δεν ήταν αυτό η Επίδαυρος. Τι ήταν το βασικό. Ήταν το γεγονός ότι έδινες έναν τεράστιο χρόνο για να μοιηθεί σε κάτι και να πας εκεί να δείξεις τον καλύτερο σου εαυτό. Αν μπορείς. Μια δοκιμασία ήταν. Δεν ήταν ένας βιοπορισμός. Θράσος. Θράσος. Και μετά το θράσος αυτό τι κάνει. Δεν είναι θάρρος πια. Το θράσος αυτό τι κάνει. Καταργεί το μέτρο. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Και αυτό θέλει βάσανο. Δεν μπορεί να γίνει με τον τρόπο με τον οποίο παλεύουμε για να βγάλουμε ένα. Ξέρεις, τα προς το ζήν. Πια στη δημοσιογραφία δεν ενδιαφέρει τον άλλον να συναντήσει τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Τον ενδιαφέρει ότι έκανα συνέντευξη τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Το τι είπαμε τον Ρόμπερτ Ντενίρο δεν έχει καμία σημασία. Και λες μεταξύ, πήρε συνέντευξη τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Τι λες, δεν λέει κανένας, τι είπες με τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Τι για πες εσύ, τι είπες με τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Καταλαβαίνεις να σου πω. Πες μας κάτι που είπες με τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Όλο το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι όταν κυλάνε τα πράγματα και βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μύθος μέσα στο μυαλό σου, πόσο κανονικός είναι στη σύλληψη του κόσμου. Ο Ρόμπερτ Ντενίρο μπαίνουμε στο γραφείο, μιλάει σε ένα τηλέφωνο. Πάω εγώ να χαιρετήσω, κάνει έτσι, ας πούμε, ένα λεπτό. Μιλάει στο τηλέφωνο. Μιλάμε στο τηλέφωνο. Κάποια στιγμή λέει, χωρίς να κλείσει το τηλέφωνο. Ήταν πρωί, Σαββάτου, καφέ. Ναι, λέω, γιατί όχι, ναι. Πηγαίνετε κάτω, έχει ένα καφέ και φέρτε και εμένα καπουτσίνο και εμένα. Και συνέχισε να μιλάει. Καλά, τι να σου πω τώρα, απίστευτη ιστορία. Καπουτσίνο. Και αυτό θέλω να βγαίνει, γι' αυτό κάνω τα βιβλία, αυτό θέλω να βγαίνει, επειδή μερικές φορές στο δίωρο αυτό δεν καταφέρνεις να δείξεις στον αναγνώστη τον ήρωα τον οποίο έχεις προσεγγίσει, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του, κάποιους που έχω πολύ υλικό, καταλήγω να τους κάνω πια βιβλίο. Και βλέπεις έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο. Γι' αυτό κάνω τα βιβλία. Γι' αυτό κάνεις τα βιβλία και ίσως και γι' αυτό είναι και σπουδαία προσωπικότητα ο Καζαντζίδης. Ναι. Και ο Νταλάρας ήταν έτσι. Άμα διαβάσεις και το βιβλίο του Νταλάρα, έχει όλες τις πλευρές του Γιώργου. Θανάση πουλάκι μου. Θα με γράψεις και εμένα την αυτοβιογραφία μου, όπως έγραψες την Ελένη Γλίκατζη Αρβελέρ. Όχι. Γιατί η Γλίκατζη καλύτερη είναι από μένα. Ναι. Έκανα άστη Γλίκατζη. Το γλυκάκι όμως που έκανα με τα χέρια μου δεν το φάγες. Μπορώ να το πάρω μαζί μου. Εντάξει, θα στο βάλω σε τάπερ. Εγώ σας έχω μία έκπληξη. Έχω κάνει την αυτοπροσωπογραφία σας. Είσαστε εδώ, εσείς, εδώ πέρα είναι ο ανιψιός σας, ο εγγονός σας. Και ανιψιός σας θα μπορούσε να είναι έτσι όπως έχει βγει. Του κλείνετε το στόμα και πιάνετε εσείς τη δουλειά. Εσείς αρχίζετε τις ερωτήσεις. Εδώ είμαι εγώ.
Θανάση που λέει, σε πληρώνουν για να ζωγραφίσεις αυτά τα πράγματα, έχει. Αλλού το μάτι, αλλού το φρύδι. Μπορεί μεγαλώνοντας τα εγγόνια να σπουδάσουν και τα παιδιά τους. Με αυτό. Τι να πω, άμα το λες εσύ, κάτι θα ξέρεις. Άντε φτάνει το σοβαρήθηκα. Πήγαινα τώρα στο τσούπο ξεκίνα να πείτε ένα τραγουδάκι να κλείσω με ευχάριστα. Για να δω τι βάζεις. Γουστάρες. Λιώνω, όχι γουστάρω. Κορακάκης Θεός. Όχι Παναγέμα. Θανάση, τι έπαθες και μερακλώνεις με αυτό. Ωραίο τραγούδι. Ένα παραπονό και ένα δάκρυ πρώτο φθινόπωρο, πρώτη βροχή. Φοβερός Κορακάκης. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύσε η αντοχή. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή.